Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στις επιμελητριακές εκλογές στο νομό Αχαΐας, σήμερα με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πλάτωνας Μαρλαφέκας δηλώνει επίσημα ότι η παράταξή του Ανανεωτική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Μαρλαφέκας, να τον καλωσορίσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Μαρλαφέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Πέρασαν ουσιαστικά 5 χρόνια, πολλά έχουν γίνει. Θα θέλαμε περιληπτικά τουλάχιστον να μας πείτε ποιοι ήταν οι στόχοι οι οποίοι είχατε θέσει και επί της ουσίας βλέπετε να έχουν επιτευχθεί αυτά τα 5 χρόνια, για να δούμε και τι μπορεί να μείνει για τους επόμενους μήνες που μας έρχονται. Το πρώτο πράγμα που θα είχαμε θέσει είναι ότι θα έπρεπε το επιμελητήριο Αχαΐας να ξαναμπεί στους ρυθμούς και τη λειτουργία ενός επιμελητηρίου σύγχρονου. Και να μπορούμε μέσα από το μιλητήριο να βγει ένα δέλτα σίγμα που ευτυχώς για τη θητεία μας βγήκε, το οποίο μπορούσαμε να συνοηθούμε. Λείψανε οι αντιδικίες, όλος αυτός ο σκοτωμός που γινόταν μέσα στα διοικητικά συμβούλια τα προηγούμενα χρόνια και πήγαμε σε μια θητεία, και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό όλες τις παρατάξεις, γιατί πράγματι, ξέρετε, αν δεν υπάρχουν οι παρατάξεις οι οποίες να έχουν σαν στόχο στο να βγει έργο μέσα από το επιμελητήριο, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Είχα την ευτυχία να έχω ένα δέλτα σίγμα το οποίο και οι 5 παρατάξεις που είχαν εκλεγεί να μπορούμε, το αυτονόητο που λέμε, να συνοηθούμε. Πρωτοβουλίες άλλων παρατάξεων τις βοηθήσαμε. Πρωτοβουλίες οι οποίες τα 6 χρόνια που είναι αυτή η διοίκηση έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο, αλλά να σας πω ότι αυτή η διοίκηση από το 2011 και μετά είμαστε μέσα σε αυτή την οικονομική λέλαπα, mm-hmm. που αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό πράγμα που ήταν σε πολλά πράγματα η άμυνα για την οικονομία της περιοχής, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία η οποία βάζουμε σε διαδικασία να βάλουμε σε διαδικασία να παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες όλο το έργο που έχει γίνει από αυτή τη διοίκηση. Και όταν λέω διοίκηση του επιμελητηρίου, για μένα είναι όλο του Δέλτα Σίγμα. Δεν είναι μόνο οι 2 παρατάξεις που διοικούσαν το επιμελητηρίο. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να τις παρακολουθήσει. Θα γίνει ανοιχτή εκδήλωση για αυτό το σκοπό, κύριε Μαρλαφέκα. Και βέβαια, γιατί ο κόσμος και πλέον θα μοιραστεί για το τι έργο έγινε στο επιμελητήριο αυτά τα 6 χρόνια, και να ευχαριστήσω όλους τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες της περιοχής που στηρίξαν αυτή την νέα διοίκηση. Μια πρωτοβουλία που πήραμε γιατί το επιμελητήριο Αχαΐας είχε φτάσει σε ένα σημείο να μην το υπολογίζουν. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι πλέον οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρει στο επιμελητήριο Αχαΐας είναι πρωτοβουλίες και καινοτόμες. Να αξίζει να αναφέρουμε και το βραβείο που πήρατε προχθές σαν Ionian TV για το Patras IQ. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το επιμελητήριο Αχαΐας. Είχαμε την ευτυχία να πείσουμε τα πανεπιστήμια και μετέπειτα τα υπουργεία. Mm-hmm. Μας πίστεψαν, και αυτό το έργο τα επόμενα χρόνια είναι μια μεγάλη πρίκα που ξεκίνησε μέσα από το επιμελητήριο Αχαΐας. Κληθήκατε λοιπόν να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφερθήκατε στο Patras IQ. Ωστόσο, έγιναν και κάποιες άλλες δράσεις που είχαν να κάνουν με την στήριξη της τοπικής οικονομίας, αλλά σχετίζονταν και με τον τουρισμό, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι στην Δυτική Ελλάδα. Να αναφερθούμε σε 3-4, γιατί είναι πάρα πολλά. Τα κορυφαία για μας ήταν το Patras IQ, είναι το Ahaya Value, ένα γραφείο εξαγωγών που πρώτα απ' όλα οριμάζουμε επιχειρήσεις που τους κάνουμε στον τρόπο τι θέλουν για να εξάγουν ένα προϊόν, να το κάνουμε όριμο να εξαχθεί. Εφέτος κάναμε το Ahaya Fest, ένα φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουμε το Culture and Shopping, mm-hmm. που και για το Culture and Shopping και για το Ahaya Value έχουμε πάρει και βραβεία σαν για αυτές τις κινήσεις που κάναμε σαν επιμελητήριο Αχαΐας στην Αθήνα. Και παραδείγματος χάρη αυτό το αρχίσαμε να βλέπουμε τουρίστες μέσα στην αγορά, οργανωμένα τουρίστες στην αγορά της Πάτρας, είναι κάτι που τρέχει τα τελευταία 3-4 χρόνια και χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει.
είναι μια μεγάλη πόλη που δεν είχε τουρισμό. Λέγαμε πάντα ότι περνάνε τουρίστες γύρω από την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο, γιατί το Αχάια, αυτή η πρωτοβουλία, το Culture Shopping, πάει και σε άλλο μέρη της Αχαΐας, όπως τα Καλάβρητα, και θέλουμε σιγά σιγά να πιάσουμε και άλλες πόλεις και άλλες, όπως είναι το Αίγιο, τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, η παράταξή σας λοιπόν δίνει το μήνυμα ότι θέλει να συνεχίσει για να επιτύχει τουλάχιστον και κάποιους ακόμα περισσότερους στόχους από αυτούς που είχατε θέσει αρχικά. Η παράταξη είναι ενωμένη. Τώρα θέλαμε να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας, γιατί μένουν ακόμα κάποιοι μήνες για τις εκλογές. Ωστόσο, τώρα ξεκινά και η σκέψη από την πλευρά των μελών του Επιμελητηρίου και των επιχειρηματιών πριν προσέλθουν στις κάλπες. Εγώ καλώ τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες της Αχαΐας να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αυτού του ΔΣ, γιατί νομίζω ότι δείξαμε δείγματα γραφής, δείξαμε πώς μπορεί το Επιμελητήριο Αχαΐας πλέον να είναι συνομιλητής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η μεγάλη δουλειά που έχουμε κάνει είναι ότι γίναμε συνομιλητές και στη μακροπεριφέρεια Ανδριατικής Ιωνίου και στις Βρυξέλλες και στο ΜΕΔ, που είναι οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Πλέον αυτή η δουλειά, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ανεργή, και επειδή ο σχεδιασμός πλέον είναι εκτός Ελλάδος, ήδη σας λέω έχουμε καταφέρει και είμαστε συνομιλητές και από το γραφείο που φτιάξαμε των μελετών που αφορά τις επόμενες πρωτοβουλίες που αφορά την περιοχή, όχι το επιμελητήριο, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, έχουμε καταθέσει, έχουμε βρει τους partners από την Ιταλία μαζί με το Δήμο Πάτρας να ανακοινήσουμε τα σφαγεία, που εκεί να κάνουμε ένα μικρό καρναβαλικό πάρκο. Mm-hmm. Αυτή η πρωτοβουλία, αν εγκριθεί και προχωρήσει, θα είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, καινοτομία για κάτι που λέμε εδώ στην πόλη της Πάτρας, ότι δεν έχουμε το καλύτερο καρναβάλι της Ελλάδος, αλλά δεν έχουμε το υπόλοιπο χρόνο κάτι για το καρναβάλι. Μάλιστα. Σας είπα ένα μικρό παράδειγμα, τα οποία όλα αυτά οριμάζουν και θέλουν τον χρόνο τους. Μάλιστα. Εμείς πήραμε το επιμελητήριο, αρχίσαμε να δικούμε το Μνηδίνο το 2011, πέρασε ένα διάστημα στο να καταλάβουμε κάποια πράγματα, πώς δουλεύει, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε κάποια συνέχεια, δεν μας παρέδωσε κανείς κάτι. Δεν μας έδωσε την τεχνογνωσία και πήγαμε από το μηδέν να μάθουμε την τεχνογνωσία. Αυτή τη στιγμή είμαστε όριμοι, έχουμε την τεχνογνωσία και πιστεύω η επόμενη θητεία θα είναι ακόμα πιο δημιουργική από αυτή που κάναμε. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά, κύριε Μαρλαφέκα, τους επόμενους μήνες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιαν και καλή επιτυχία φυσικά στον αγώνα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.